Η μοίρα του ανθρώπου αποφασίζεται από τη στάση του προς το Θεό. Ο Θεός είναι ένα ζωντανός Θεός και όπως οι άνθρωποι αποδίδουν διαφορετικά σε διαφορετικές καταστάσεις, έτσι και η στάση του Θεού απέναντι στις εν λόγω αποδόσεις διαφέρει, καθώς δεν είναι μαριονέτα, ούτε κενός αέρας. Η γνωριμία της τάσης του Θεού είναι μια άξια επιδίωξη για την ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν ότι μέσα από τη γνώση της τάσης του Θεού μπορούν να γνωρίσουν τη διάθεσή Του και να κατανοήσουν σιγά σιγά την καρδιά Του. Όταν φτάσεις να κατανοείς σιγά σιγά την καρδιά του Θεού, δεν θα αισθάνεσαι ότι ο σεβασμός προς το Θεό και η αποφυγή του κακού είναι κάτι δύσκολο να εκπληρωθεί. Επιπλέον, όταν κατανοείς το Θεό, δεν μπορείς να βγάζεις συμπεράσματα για Αυτόν. Όταν σταματήσεις να καταλήγεις σε συμπεράσματα για το Θεό, δεν θα μπορείς να Τον υβρίσεις και ασυναίσθητα ο Θεός θα σε καθοδηγήσει να Τον γνωρίσεις και από εκείνη τη στιγμή και μετά θα σέβεσαι το Θεό στην καρδιά σου. Θα πάψεις να ορίζεις το Θεό χρησιμοποιώντας τα δόγματα, τους κανόνες και τις θεωρίες στις οποίες είσαι αυθεντία. Αντίθετα, γυρεύοντας πάντα τις προθέσεις του Θεού σε όλα τα πράγματα, ασυνείδητα θα καταστείς άτομο που επιθυμεί ο Θεός. Το ανθρώπινο γένος δεν μπορεί να δει ούτε να αγγίξει το έργο του Θεού. Αλλά όσον αφορά το Θεό, οι ενέργειες του κάθε ανθρώπου, καθώς και η στάση τους απέναντί του, δεν είναι απλώς αντιληπτές, αλλά και ορατές από το Θεό. Τούτο είναι κάτι που όλοι πρέπει να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν ξεκάθαρα. Εσύ μπορεί να αναρωτιέσαι συνέχεια, γνωρίζει άραγε ο Θεός τι πράττω? Γνωρίζει ο Θεός τι σκέφτομαι ακριβώς αυτή τη στιγμή? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Αν υιοθετήσεις τη συγκεκριμένη άποψη, ακολουθώντας και πιστεύοντας το Θεό, αλλά αμφιβάλλοντας για το έργο και την ύπαρξή Του, αργά ή γρήγορα θα έρθει μια μέρα που θα τον οργήσεις, γιατί ταλαντεύεσαι κιόλας στο χείλος ενός επικίνδυνου γκρεμού. Έχω δει ανθρώπους που πιστεύουν στο Θεό εδώ και πολλά χρόνια, αλλά ακόμα δεν έχουν κερδίσει την πραγματικότητα της αλήθειας, ούτε καν καταλαβαίνουν το θέλημα του Θεού. Το ζωτικό τους ανάστημα δεν σημειώνει πρόοδο, εμένοντας μόνο στο πιο ρηχό δόγμα. Τούτο συμβαίνει επειδή οι εν λόγω άνθρωποι δεν έχουν θεωρήσει ποτέ τον Λόγο του Θεού ως την ίδια τους τη ζωή και ποτέ δεν έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την ύπαρξή Του, ούτε και την έχουν αποδεχτεί. Μήπως πιστεύεις ότι ο Θεός βλέπει τέτοιους ανθρώπους και γεμίζει από αγαλίαση, ότι του χαρίζουν παρηγοριά? Στην περίπτωση αυτή, εκείνο που αποφασίζει τη μοίρα των ανθρώπων είναι η μέθοδος της πίστης τους στο Θεό. Είτε πρόκειται για το πώς αναζητάς το Θεό, είτε για το πώς Τον αντιμετωπίζεις, η δική σου στάση αποτελεί το πιο σημαντικό πράγμα. Μην αγνοείς το Θεό, λες και είναι κενός αέρας στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Πάντα να σκέφτεσαι ότι ο Θεός της πίστης σου είναι ζωντανός Θεός, πραγματικός Θεός. Δεν κάθεται ψηλά στον τρίτο ουρανό χωρίς να κάνει τίποτα.
Αντίθετα, ψάχνει συνεχώς τις καρδιές όλων, παρακολουθώντας τι κάνεις, ως και την πιο μικρή λέξη και την πιο μικρή πράξη σου, παρακολουθώντας πώς συμπεριφέρεσαι και ποια είναι η στάση σου απέναντί του. Είτε είσαι πρόθυμος να δώσεις τον εαυτό σου στο Θεό, είτε όχι, όλη σου η συμπεριφορά και οι εσώτερες σκέψεις και ιδέες σου είναι ενώπιον του Θεού και παρακολουθούνται από Εκείνον. Η άποψη του Θεού για εσένα, καθώς και η στάση του απέναντί σου, αλλάζουν διαρκώς, ανάλογα με τη συμπεριφορά, τις πράξεις, αλλά και ανάλογα με τη στάση σου απέναντί του. Θα ήθελα να προσφέρω μερικές συμβουλές σε όσους θα έβαζαν τον εαυτό τους σαν μωρό στα χέρια του Θεού. Λες και Εκείνος έπρεπε να σε υπεραγαπά. Λες και δεν θα μπορούσε ποτέ να σε αφήσει. Λες και η στάση του απέναντί σου είναι σταθερή και δεν θα μπορούσε ποτέ να αλλάξει. Πάψτε να ονειρεύεστε. Ο Θεός είναι δίκαιος ως προς τη μεταχείρισή Του για κάθε άνθρωπο. Προσεγγίζει το έργο της κατάκτησης και σωτηρίας της ανθρωπότητας με σοβαρότητα. Τούτη είναι η διαχείρισή Του. Αντιμετωπίζει το κάθε άτομο σοβαρά, όχι σαν κατοικίδιο με το οποίο παίζει. Η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο δεν είναι περιποιητική, ούτε τυφλή. Το έλεος και η ανεκτικότητά του απέναντι στην ανθρωπότητα δεν είναι επιεική, ούτε απρόσεκτα. Αντιθέτως, η αγάπη του Θεού για το ανθρώπινο γένος σημαίνει αγάπη, ευσπλαχνία και σεβασμός για τη ζωή. Το έλεος και η ανεκτικότητά του εκφράζουν τις προσδοκίες του για τον άνθρωπο. Το έλεος και η ανεκτικότητά του είναι αυτά που χρειάζεται η ανθρωπότητα για να επιβιώσει. Ο Θεός είναι ζωντανός και ο Θεός πράγματι υπάρχει. Η στάση του απέναντι στην ανθρωπότητα έχει αρχές, δεν είναι καθόλου δογματικός κανόνας και μπορεί να μεταβληθεί. Το θέλημά του για το ανθρώπινο γένος σταδιακά αλλάζει και μετασχηματίζεται ανάλογα με το χρόνο, την περίσταση και τη στάση του κάθε ανθρώπου. Έτσι, θα πρέπει να κατανοήσεις απολύτως ξεκάθαρα ότι η ουσία του Θεού είναι αμετάβλητη και η διάθεσή Του θα εκφραστεί σε διαφορετικούς χρόνους και διαφορετικά πλαίσια. Εσύ μπορεί να μην πιστεύεις ότι πρόκειται για σοβαρό ζήτημα και χρησιμοποιείς τις προσωπικές σου αντιλήψεις για να φανταστείς πώς πρέπει να πράττει ο Θεός. Αλλά υπάρχουν στιγμές που ισχύει το απόλυτο αντίθετο της άποψής σου και χρησιμοποιώντας τις προσωπικές σου αντιλήψεις για να προσπαθήσεις να κρίνεις το Θεό, τον έχεις κιόλας οργήσει. Τούτο συμβαίνει επειδή ο Θεός δεν λειτουργεί όπως εσύ νομίζεις και ο Θεός δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει το ζήτημα όπως εσύ πιστεύεις ότι θα το αντιμετωπίσει. Και έτσι σου υπενθυμίζω να είσαι προσεκτικός και συνετός όταν προσεγγίζεις το οτιδήποτε γύρω σου και να μάθεις να ακολουθείς την αρχή του βαδίσματος στο δρόμο του Θεού στα πάντα, σεβόμενος το Θεό και αποφεύγοντας το κακό. Πρέπει να αναπτύξεις μια σταθερή κατανόηση ως προς τα ζητήματα του θελήματος και τις στάσεις του Θεού. Βρες διαφωτισμένους ανθρώπους για να σου το επικοινωνήσουν και αναζήτησε με ζέση. Μη θεωρείς το Θεό της πίστης σου ως μαριονέτα, κρίνοντας αυθαίρετα
καταλήγοντας σε αυθαίρετα συμπεράσματα, μη συμπεριφερόμενος στο Θεό με το σεβασμό που του αξίζει. Κατά τη διαδικασία της σωτηρίας του Θεού, όταν Εκείνος καθορίζει το αποτέλεσμά σου, ανεξάρτητα από το αν σου χαρίσει έλεος ή ανεκτικότητα ή κρίση και πέδεμα, η στάση του απέναντί σου δεν είναι παγιωμένη. Εξαρτάται από τη στάση σου απέναντι στο Θεό και την κατανόησή σου για Αυτόν. Μην επιτρέψεις σε μια περαστική πτυχή της γνώσης ή κατανόησή σου για το Θεό να τον καθορίσει για πάντα. Μην πιστεύετε σε ένα νεκρό Θεό. Πιστέψτε σε έναν ζωντανό. Να το θυμάστε. Αν και συζήτησα κάποιες αλήθειες εδώ, αλήθειες που έπρεπε να ακούσετε υπό το φως της παρούσας κατάστασής σας και του παρόντος αναστήματός σας, δεν πρόκειται να απαιτήσω περισσότερα για να μην υπονομεύσω τον ενθουσιασμό σας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γεμίσει τις καρδιές σας με υπερβολική θλίψη και να σας κάνει να νιώσετε υπερβολικά μεγάλη απογοήτευση απέναντι στο Θεό. Ανταυτού, ελπίζω να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την αγάπη για το Θεό στις καρδιές σας και να χρησιμοποιήσετε μια στάση που σέβεται το Θεό όταν βαδίζετε στο μονοπάτι μπροστά. Μην μπερδεύεστε στο ζήτημα του πώς να αντιμετωπίζετε την πίστη στο Θεό. Αντιμετωπίστε το ως ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που υπάρχουν. Βάλτε το στην καρδιά σας. Κάντε το πράξη. Συνδέστε το με την πραγματική ζωή. Μην είστε απλά τυπικοί. Διότι πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου και είναι αυτό που θα καθορίσει το πεπρωμένο σου. Μη το αντιμετωπίζετε σαν αστείο, σαν παιδικό παιχνίδι. Έχοντας μοιραστεί μαζί σας τα λόγια αυτά σήμερα, αναρωτιέμαι ποια υπήρξε η σοδιά της κατανόησης στο μυαλό σας. Υπάρχουν πράγματα που θέλετε να ρωτήσετε πάνω σε αυτά που είπα εδώ σήμερα? Παρόλο που τα συγκεκριμένα θέματα είναι κάπως καινούρια και λίγο απομακρυσμένα από τις απόψεις σας και από αυτά που συνήθως επιδιώκετε και προσέχετε, νομίζω ότι μετά την επικοινωνία τους για μια χρονική περίοδο θα αναπτύξετε μια κοινή κατανόηση για όλα όσα είπα εδώ. Δεδομένου ότι πρόκειται για νέα θέματα, θέματα που δεν έχετε εξετάσει ποτέ πριν, ελπίζω ότι δεν θα σας βαρύνουν περισσότερο. Δεν τα λέω αυτά σήμερα για να σας φοβήσω, ούτε προσπαθώ να έρθω αντιμέτωπος με εσάς. Στόχος μου είναι μάλλον να σας βοηθήσω να καταλάβετε την αλήθεια του πράγματος. Εξάλλου, υπάρχει απόσταση μεταξύ ανθρωπότητας και Θεού. Αν και ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό, δεν τον κατανόησε ποτέ. Ποτέ δεν γνώρισε τη στάση του. Ούτε και ήταν ποτέ ενθουσιώδης ως προς το ενδιαφέρον του για τη στάση του Θεού. Αντίθετα, πιστεύει τυφλά, προχωρά στα τυφλά και υπήρξε πάντοτε απρόσεκτος στη γνώση και κατανόησή του για το Θεό. Έτσι, νιώθω υποχρεωμένος να σας ξεκαθαρίσω τα θέματα αυτά και να σας βοηθήσω να καταλάβετε τι Θεός είναι ο Θεός τον οποίον πιστεύετε. Τι σκέφτεται? Ποια είναι η στάση του στη μεταχείριση διαφορετικών ειδών ανθρώπων? Πόσο απέχεται από την εκπλήρωση των απαιτήσεών του και τη διαφορά μεταξύ των δικών σας ενεργειών και του προτύπου που απαιτεί? Στόχος του να γνωρίζετε τούτο
είναι να δώσω ένα μέτρο σύγκρισης στις καρδιές σας, με το οποίο να υπολογίζετε και να ξέρετε σε ποια συγκομιδή έχει οδηγήσει ο δρόμος τον οποίο βαδίζετε, τι δεν έχετε αποκτήσει στο δρόμο αυτόν και σε ποιες περιοχές απλά δεν συμμετείχατε. Όταν επικοινωνείτε μεταξύ σας, συνήθως μιλάτε για θέματα τετριμένα. Το πεδίο είναι στενό και το περιεχόμενο πολύ ρηχό. Υπάρχει μια απόσταση, ένα χάσμα ανάμεσα σε όσα συζητάτε και στις προθέσεις του Θεού. Ανάμεσα στις συζητήσεις σας και στο πεδίο και το πρότυπο των απαιτήσεων του Θεού. Αν συνεχίσετε έτσι, με την πάροδο του χρόνου, θα παρεκκλίνετε περαιτέρω από τον δρόμο του Θεού. Απλά παίρνετε υπάρχοντα λόγια από το Θεό και τα μετατρέπετε σε αντικείμενα λατρείας, σε τελετουργίες και κανονισμούς. Αυτό είναι όλο. Στην πραγματικότητα, ο Θεός απλά δεν έχει θέση στις καρδιές σας και ο Θεός δεν έχει αποκτήσει ποτέ τις καρδιές σας. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η γνώση του Θεού είναι πολύ δύσκολη και αυτή είναι η αλήθεια. Είναι όντως δύσκολη. Αν οι άνθρωποι καλούνται να κάνουν το καθήκον τους και να υλοποιούν τα πράγματα επιφανειακά, εάν τους ζητηθεί να εργαστούν σκληρά, τότε οι άνθρωποι θα σκεφτούν ότι η πίστη στο Θεό είναι πανεύκολη, επειδή όλα τούτα εμπίπτουν στο πεδίο των ικανοτήτων του ανθρώπου. Ωστόσο, τη στιγμή που το θέμα μετατοπίζεται προς τις περιοχές των προθέσεων του Θεού και τη στάση του απέναντι στον άνθρωπο, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα για όλους. Τούτο συμβαίνει επειδή αυτό συνεπάγεται την κατανόηση της αλήθειας από τους ανθρώπους και την είσοδό τους στην πραγματικότητα. Φυσικά και υπάρχει βαθμός δυσκολίας, αλλά αφού περάσεις από την πρώτη πόρτα, αφού αρχίσεις να εισέρχεσαι σε αυτήν, σταδιακά γίνεται όλο και πιο εύκολο.